Είναι το 10ο ετήσιο συνέδριο του Συλλόγου Διεθνών Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλλουχίας, αλλά φέτος, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Φυλασμού Ελλάδος, έχει πάρει μια πιο επιτυχιακή μορφή, για να φέρουμε κοντά όχι μόνο επαγγελματίες υγείας αλλά και γονείς στην έγκυρη πληροφόρηση και υποστήριξη. Μάλιστα. Το συνέδριο θα γίνει 28 και 29 Απριλίου στο Σπίτι του Πολιτισμού, στο Ρέθυμνο, κυρία Μπαζούλα. Είναι ωστόσο η περίοδος στην οποία γίνονται οι εγγραφές. Ακριβώς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Επειδή το Σπίτι του Πολιτισμού έχει συγκεκριμένο αριθμό χωριστικότητας, θέλουμε να γίνουν σύντομα οι εγγραφές για να έχουμε εικόνα του πώς θα μπορέσει να φιλοξενήσει ο χώρος. Οι εγγραφές τρέχουν, μπορούν να γίνονται μέσω της ιστοσελίδας, μπορούν να γίνονται και με email αν κάποιος δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τη σελίδα μας, έτσι ώστε να δει και το πρόγραμμα, να γνωρίσει και τους ομιλητές και να έρθει να περάσει ένα διήμερο στο Ρέθυμνο. Στόχος, είπαμε, να καλυφθεί το θέμα του θυλασμού συνολικά, να υποστηριχθούν οι επαγγελματίες υγείας, οι ενδιαφερόμενοι γονείς μέσα από τεκμηριωμένες επιστημονικά ομιλίες. Και το λέω έτσι γιατί νομίζω ότι θα μιλήσουν και σπουδαίοι διεθνείς ομιλητές σε αυτό το συνέδριο. Ακριβώς. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας τους κύριοι ομιλητές ο παιδίατρος Dr. Jack Newman, ο οποίος είναι και σύμβουλος της UNICEF σε θέματα θυλασμού, αλλά και της Υποστημονικής Επιτροπής της Thalassy League International, και η ψυχολόγος η Dr. Kathleen Kendall Tackett, με πολύ μεγάλο συγγραφικό έργο και εκπαιδευτικό ρόλο στα πανεπιστήμια του εξωτερικού σε θέματα ψυχολογίας. Οι οποίοι βέβαια θα πλαισιώνονται και από εξαιρετικούς Έλληνες ομιλητές, ειδικούς στο θέμα του θυλασμού, γιατί θέλαμε να καλύψουμε το κομμάτι του θυλασμού όχι σε μία συγκεκριμένη περίοδο, αλλά σε όλο το φάσμα, από την εγκυμοσύνη μέχρι και τον αποθυλασμό, για να δώσουμε την καλύτερη και εκπαίδευση, να τολμήσω να το πω, στους επαγγελματίες υγείας που θα είναι κοντά μας, και την υποστήριξη στους γονείς, έτσι ώστε να πετύχουμε την καλύτερη συνεργασία ανάμεσα σε αυτούς τους δύο τομείς. Αν καταφέρουμε να πετύχουμε να συνεργαστούν καλά γονείς και επαγγελματίες, το αποτέλεσμα θα είναι το ιδανικό. Η προώθηση του θυλασμού με σεβασμό στην οικογένεια. Μάλιστα. 10ο λοιπόν συνέδριο, αλλά από την άλλη ενδεχόμενα να βρίσκεται, αν κάτι δεν αλλάξει βάσει του προγράμματος, και να απευθύνει το δικό του το χαιρετισμό ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, εμείς πάντα σαν όμιλος της Κρήτη TV υποστηρικτές σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την κίνηση που γίνεται, για εκείνους που ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος, να μας δώσετε για άλλη μια φορά εκείνα τα στοιχεία, κυρία Μπαζούλα, που είναι απαραίτητα. Πού σας επισκέπτονται, πού δηλώνουν συμμετοχή? Η ιστοσελίδα του συνεδρίου είναι Γαλαξίας, LLLGR, pavlaref.conf.gr. Εκεί υπάρχει και το πρόγραμμα και η φόρμα εγγραφών. Αναλυτικά οι τιμές συμμετοχής, η οποία λόγω του ότι είναι επιτυχιακό συνέδριο, είναι συμβολικές και είναι μόνο για την πρώτη μέρα, για τη δεύτερη μέρα δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Κάτι που είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με άλλα συνέδρια αντίστοιχα, γιατί λόγω και της εμπλοκής του της Thalassy League, που είναι εθελοντικός οργανισμός και που παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν, επιλέξαμε η τιμή να είναι συμβολική, για να φέρουμε κοντά μας και την οικογένεια, όχι μόνο τους επαγγελματίες. Οπότε μπορούν να τα δουν και μέσω της ιστοσελίδας μας, αλλά αν κάποιος δυσκολεύεται από την ιστοσελίδα, μπορεί να απευθυνθεί στο email μας, που είναι info@galaxias.llgr.pavlaref.pavlaconf.gr, που και από εκεί μπορούμε να στείλουμε όλο το ενημερωτικό υλικό και τη φόρμα εγγραφών.